Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα στο οποίο θα αναφερθώ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κρατικής αυθαιρεσίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των εργαζομένων. Το ζήτημα αφορά εκείνους τους γιατρούς και οδοντιάτρους, οι οποίοι με το 2014 με τον νόμο 4238 μεταφέρθηκαν, εργασιακά εννοώ, μεταφέρθηκαν στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Τράκης, όπως και άλλοι συνάδελφοί τους βέβαια, αντίστοιχα στις υπόλοιπες 6 υγειονομικές περιφέρειες. Το θέμα έχει ως εξής, το ιστορικό δηλαδή. Αρχικά, αυτοί οι γιατροί και οι οδοντίατροι προσλήφθηκαν από το τότε ΙΚΑ. Το 2012 μεταφέρονται στον ΕΟΠΗ και στη συνέχεια το 2014 μεταφέρονται στις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών της χώρας. Η τέταρτη τώρα υγειονομική περιφέρεια, Μακεδονίας Θράκης, μετά τη μεταφορά αυτών των ιατρών και των οδοντιάτρων στην υπηρεσία τους και αφού αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν σε θέσεις, στις αντίστοιχες θέσεις, τους κάλεσε, όπως ήταν υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον νόμο, να υποβάλουν υποχρεωτικά ανέκλητη, επαναλαμβάνω, ανέκλητη δήλωση επιλογής ασφαλιστικού και συνταξιδοτικού φορέα. Και σύμφωνα με την τέταρτη, είπε, με την εγκύκλιο που τότε εξέδωσε, οι επιλογές των γιατρών ήταν δύο. Ή να διατηρήσουν το προηγούμενο ασφαλιστικό τους καθεστώς, να ανήκουν δηλαδή στο ΕΤΑ ΤΣΑΙ ή να υπαχθούν στο ασφαλιστικό συνταξιδοτικό καθεστώς του δημοσίου. Οι περισσότεροι, για να μην πω το σύνολο σχεδόν αυτών των γιατρών και οδοντιάτρων της τέταρτης, είπε, επέλεξαν τη διατήρηση του προηγούμενου ασφαλιστικού τους καθεστώτος. Ο λόγος, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν μια προϋπηρεσία 20, 25 έως 35 ετών στην ασφάλιση αυτού του φορέα και έκριναν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξουν ασφαλιστικό φορέα. Μέχρι τον Ιούλιο του 2020, όλα πήγαιναν καλά. Όλα πήγαιναν κανονικά και όλοι οι γιατροί αυτοί και οι οδοντίατροι είχαν ενταχθεί στον φορέα, τον ασφαλιστικό που είχαν δηλώσει, στον τομέα υγειονομικών, δηλαδή ΕΤΑ του ΕΦΚΑ. Όμως, το 2020, ξαφνικά, τον Αύγουστο, μέσα στην πανδημία δηλαδή, εντελώς ξαφνικά, χωρίς να υπάρξει παραμικρή αιτιολόγηση ούτε ενημέρωση αυτών των γιατρών, η τέταρτη είπε, μόνη αυτή, από όλες, από τις 7 δηλαδή, μόνη αυτή, μετέβαλε εντελώς αυθαίρετα το ασφαλιστικό καθεστώς αυτών των γιατρών και τους υπήγαγε, παρά τη θέλησή τους, στο ασφαλιστικό του δημοσίου. Το ίδιο διάστημα, οι άλλες 6 υγειονομικές περιφέρειες συνέχισαν φυσικά και συνεχίζουν να τηρούν τις δηλώσεις, να υπακούν στις δηλώσεις των γιατρών και των οδοντιάτρων. Μέχρι και σήμερα, αυτό είναι το πρόβλημα, μέχρι και σήμερα, παρά τις διαμαρτυρίες, τις επιστολές, τα υπομνήματα αυτών των ανθρώπων με το σύλλογό τους, τον επιστημονικό, το συλλογικό τους όργανο, παρά τη θετική γνωμοδότηση του ίδιου του νομικού συμβούλου της τέταρτης ΥΠΕ και παρά τη σχετική υποχρεωτική, νομίζω, απόφαση του Αρείου Πάγου, η διοίκηση της τέταρτης ΥΠΕ και οι αρμόδιοι φυσικά αρνούνται πεισματικά να αποκαταστήσουν την αδικία που συνεχίζουν να προκαλούν, να αποδεχθούν τις αρχικές ανέκλητες δηλώσεις που υποβλήθηκαν από αυτούς τους γιατρούς και τους οδοντιάτρους, δηλώσεις οι οποίες έγιναν μάλιστα μετά από εντολή της ίδιας της τέταρτης ΥΠΕ. Με βάση όλα αυτά λοιπόν σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε, γιατί το θέμα καταλαβαίνετε ότι είναι άμεσο και πρέπει να λυθεί αμέσως, σε ποιες ενέργειες άμεσες θα προβείτε, έτσι ώστε να αποκατασταθούν τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων και να ομαλοποιηθεί ο ασφαλιστικός και συνταξιοδοτικός τους βίος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Δελή, πράγματι κάνατε μια περιγραφή ενός θέματος το οποίο οφείλω να πω ότι με απασχόλησε στο πρώτο διάστημα το οποίο ήμουν υπουργός και ήταν ένα θέμα που μου έκανε και μια εντύπωση, γιατί πράγματι είναι αυτό το οποίο λέτε, ότι ενώ οι 6 ΥΠΕ ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το εργασιακό καθεστώς το οποίο υπήρξε ένα θέμα με τη συγκεκριμένη τέταρτη ΥΠΕ. Πρώτα απ' όλα, με το από 15/5 του 2015 διαπιστωτική πράξη εντάχθηκαν όλοι οι γιατροί που ήταν στο ιατρικό προσωπικό που ήταν στον ΕΟΠΗ, μεταφέρθηκαν στις ΥΠΕ. Εν συνεχεία, στις 27/10, με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς το Υπουργείο Υγείας, είναι όπως το είπατε, μπορούσαν να διατηρήσουν το καθεστώς κύριας επικουρικής ασφάλειας και υγειονομικής περίθαλψης.
Το Νοέμβριο του ίδιου έτους η Τέταρτη ΥΠΕ είχε ξεκινήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε να συλλέξει δηλώσεις των ιατρών για το καθεστώς που επιθυμούσαν την ασφάλισή τους. Τον Αύγουστο του 2020, που εκεί πέρα λίγο πολύ αρχίζει να ξεκινά το πρόβλημα, εξεδόθη απόφαση του ΕΦΚΑ ότι όλοι οι εργαζόμενοι και του δημοσιοτομέα καταχωρούνταν υποχρεωτικά στην αναλυτική περιοδική δήλωση. Τότε υπήρξε προβληματισμό στην Τέταρτη ΥΠΕ και με έγγραφό της προς το Τμήμα Ασφάλισης του ΕΦΚΑ ζήτησε να διευκρινιστεί αν ορθώς οι γιατροί αυτοί απεικονίζονταν στην αναλυτική περιοδική δήλωση. Δηλαδή υπήρχε ένα θέμα απεικόνισης ως προς την πραγματική εργασιακή του σχέση. Εκεί πέρα δημιουργείται η πρώτη φάση του προβλήματος. Εν συνεχεία, η Τέταρτη ΥΠΕ με έγγραφό της, το οποίο έγινε τώρα και μάλιστα δεν είχατε κάνει ακόμα την ερώτηση, αλλά την κάνατε και στην πορεία, αλλά είχατε αναφερθεί στο θέμα, είχαν σταλεί και επιστολές, έστειλε έγγραφο προς τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να διευκρινιστεί πλήρως αυτό το θέμα. Κατά την εκτίμησή μου, επειδή ζήτησα και το φάκελο και είναι τα πράγματα όπως τα λέτε, δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα κανένα θέμα να θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωπικού, ούτε θα απειληθούν ούτε θα καταστρατηγηθούν. Σωστά είπατε ότι και ο Άριος Πάγος με την 535 του 2020, απόφασή του ουσιαστικά είπε ότι όλες αυτές οι αλλαγές που έχουν κάνει δεν έχουν μετατρέψει τις οργανικές θέσεις από οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή παραμένουν θέσεις ΙΔΑΧ. Επομένως, προς αυτή την κατεύθυνση θα λυθεί το πρόβλημα. Ήδη είμαστε στο τελικό στάδιο, κύριε Βουλευτά, μαζί με τις συνεννοήσεις και με τον ΕΦΚΑ που θα υπάρχει, ώστε να προσαρμοστεί πλήρως και η Τέταρτη ΥΠΕ, που ήταν ένα θέμα των υπηρεσιών, προς αυτή την κατεύθυνση. Και να ξέρετε, επειδή υπάρχει το ενδιαφέρον σας όπως το θέσατε, ότι θα λυθεί άμεσα το θέμα. Είμαστε στο τελικό στάδιο και θα λυθεί ακριβώς στην κατεύθυνση όπως ακολουθούν οι άλλες ΥΠΕ, να ακολουθεί και η συγκεκριμένη ΥΠΕ, και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα ασφαλιστικά δικαιώματα των συγκεκριμένων ανθρώπων. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Μακάρι. Δεν είμαστε μικρόψυχοι. Μακάρι να λυθεί το θέμα. Πρώτα-πρώτα, ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός σε σχέση με το ότι δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ασφαλώς και θίγονται και έχουν θίχτει ήδη τα ασφαλιστικά δικαιώματα των συγκεκριμένων από τη στιγμή που δεν είναι δεκτή η επιλογή τους να ασφαλιστούν στο φορέα τον οποίο ήθελαν. Από εκεί και πέρα, ακούσαμε κι εμείς ότι πρόκειται να λυθεί, ότι βρίσκεται σε τελικό στάδιο, θα το παρακολουθούμε. Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης για ένα θέμα το οποίο υπάρχει, για ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε μία από τις 7 υγειονομικές περιφέρειες. Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία. Θεωρούμε ότι για όλο αυτό το διάστημα και για όλη αυτή την ταλαιπωρία που υπέστησαν βεβαίως και βλάβη, και οικονομική βλάβη, θα πω παρακάτω, υπάρχουν ευθύνες και στο Υπουργείο Υγείας, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και για την ταλαιπωρία, όπως είπα, και για την ηθική και για την οικονομική βλάβη αυτών των γιατρών. Και τι εννοώ? Υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, γιατροί και οδοντίατροι σε αυτήν την Τέταρτη ΥΠΕ, οι οποίοι αποχώρησαν από την υπηρεσία και έχασαν διαπαντός, αφού παραγράφηκαν, 15.000 περίπου ευρώ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί εύκολα κανείς να το προσπεράσει. Και, εν πάση περιπτώσει, εφόσον αποκατασταθεί, προκύπτει και ένα ζήτημα δίκαιης αποζημίωσης όλων αυτών των ανθρώπων για την κάκο μεταχείριση που υπέστησαν και εξακολουθούν μέχρι στιγμής να υφίστανται, μέχρι να λυθεί το ζήτημα. Μακάρι να λυθεί, αύριο πρέπει να λυθεί, από μια αυθαιρετούσα διοίκηση της Τέταρτης Υγειονομικής Περιφέρειας, της οποίας εσείς βεβαίως είστε ο πολιτικός προϊστάμενος, και με την ανοχή του Υπουργείου Υγείας διαχρονικά δεν προσωποποιούμε τις ευθύνες. Αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα, αύριο, μεθαύριο, το πολύ, μία εγκύκλειος από το δικό σας Υπουργείο, από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο να υποχρεώνει την Τέταρτη ΥΠΕ να αποκαταστήσει την αδικία την οποία προκαλεί και να συμμορφωθεί επιτέλους με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι 2,5 χρόνια που ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι, τους έχουμε συναντήσει. Είναι αγανακτισμένοι πραγματικά και αυτός ο αγώνας τους ελπίζουμε
να φέρει τα αποτελέσματα που προσδοκούν και να λυθεί το ζήτημά τους μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εντάξει. Θέλετε κάτι, κύριε Υπουργέ? Και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Επιτέλους. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, θα το παρακολουθήσετε το θέμα. Είμαι βέβαιος. Είμαστε τελικό στάδιο. Το παρακολουθώ, ζήτησα όλα τα στοιχεία. Οφείλω να σας πω, πέρα από τα θέματα της υπηρεσίας, με την ιδιότητα μου ως νομικός έχω σχηματίσει και συγκεκριμένη άποψη ότι το συγκεκριμένο θέμα πράγματι πρέπει να λυθεί, και από εκεί και πέρα οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί στον καθένα προφανώς μπορεί να διεκδικήσει, αλλά πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει στο κομμάτι αυτό να υπάρξει πλήρη λύση του θέματος, και σήμερα που μας ακούν ένεκα και τις ερώτησεις σας οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να ξέρουν ότι είμαστε στο τελικό στάδιο, να κάνουν λίγη ακόμα υπομονή να λυθεί το πλαίσιο.